Λοιπόν, σήμερα καθώς τελειώνει ο Μάρτιος, κύριε Υπουργέ, βρεθήκατε μέσα σε λίγες μέρες με έναν υπουργό λιγότερο και έναν βουλευτή λιγότερο. Ψηφίστηκε βέβαια το πολυνομοσχέδιο. Κάθε φορά που έρχεται ένα νομοσχέδιο τέτοιου είδους, κουτσουρεύεται η πλειοψηφία. Κουτσουρεύεται η πλειοψηφία. Πώς θα πάει τετραετία που μας λέει ο κ. Σαμαράς. Έτσι. Καταρχάς κάποιοι φεύγουν και κάποιοι έρχονται. Α, μάλιστα. Σας θυμίζω ότι στο νομοσχέδιο αυτό υπερψήφισαν και ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Αϊδόνης. Κατά συνέπεια, αν κάνει κανείς την αυστηρή αριθμητική, θα διαπιστώσει. Και είσαστε κερδισμένοι, λέτε. Θα διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση, η πλειοψηφία μπορεί να είναι και ενισχυμένη από αυτήν την ψηφοφορία. Το 151 έχει το 152 που είναι. Πρέπει να πούμε ότι έχει και δύο ψήφους ακόμα του κυρίου Ψυχάρη και. Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα και Γερέκου. Οι οποίοι δήλωσαν ότι αν βρισκόντουσαν στην αίθουσα. Θα επιστολή ότι θα ψήφιζαν, αλλά ήταν. Θα στήριζαν. Άρα θα πρέπει να προσθέσετε δύο ψήφους στην αριθμητική άσκηση. Την οποία κάνατε. Νομίζω ότι αν όμως κάτι έμεινε από την χθεσινή συζήτηση ήταν αυτή η εξαιρετικά άκομψη προσπάθεια του κ. Τσίπρα μέσα από την πρόταση Μουμφής, όχι απλά να δυναμητήσει το κλίμα, αλλά στην ουσία να αποτρέψει την κυβέρνηση από το να μπορέσει στο Eurogroup της Τρίτης να εξασφαλίσει την εκταμείευση της τελευταίας μεγάλης δόσης του πακέτου στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ήταν ο σκοπός. Μην γελιόμαστε. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές και λέει ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να γίνει άλλη πρόταση Μουμφής εντός εξαμήνου από την προηγούμενη. Δεν έχει. Το παρέλθει. Σύνταγμα είναι σαφές, αλλά ο κανονισμός της Βούλης έχει τη λέξη όμοια. Νομίζω ότι αν ρωτήσετε 9 στους 10 συνταγματολόγους, θα σας πούνε ότι η διατύπωση του Συντάγματος καλύπτει οποιαδήποτε πρόταση Μουμφής και κατά κυβερνητικούς στελέχους, στο βαθμό που αυτό υλοποιεί και αμφισβητείται η κυβερνητική πολιτική συνολικά. Τέτοιο ζήτημα λοιπόν δεν υφίσταται. Εδώ πέρα ο κύριος Τσίπρας ήθελε να στήσει ένα μεγάλο σκηνικό έντασης. Νομίζω ότι τελικά αυτό που τον ενδιαφέρει ήταν πώς θα φύγει από την αίθουσα για να κατέβει στην πλατεία Συντάγματος. Μόνο που η πλατεία δεν είναι ίδια με αυτή που ήταν πριν από 3 χρόνια. Είχε 2.000 κόσμο, εκεί που παλιά είχε 200.000. Το λέω κύριε Οικονομέα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια φάση πίσω από τις εξελίξεις. Εξακολουθεί να επενδύει σε ένα ψεύτικο διχασμό μνημόνιο-αντιμνημόνιο σε μια εποχή όπου η χώρα φαίνεται να βγαίνει από την κρίση. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για την πρόοδο της οικονομίας. Όλες οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις έχουν ως ένα και μόνο σκοπό πώς θα δυναμιστεί το κλίμα, πώς θα ενισχυθεί η συσπήρωση ενός κόμματος που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να έχει ταβανώσει και να μην έχει πια καμία δημοσκοπική δύναμη. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κακλαμάνης που λέει ότι εξυπηρετούνται συμφέροντα με όλα αυτά, μεγάλα, ο δικός σας είναι. Εγώ διαφωνώ με την άποψη του κύριου Κακλαμάνη. Νομίζω ότι. Προφανώς διαφωνείτε, αλλά θέλω να πω δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, το οποίο ενσωμάτωσε τις αλλαγές του ΟΣΑ, αποτελεί μια πολύ ουσιαστική μεταρρυθμιστική παρέμβαση σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Δυστυχώς δεν συζητήθηκαν επαρκώς οι παρεμβάσεις, διότι εστιαστήκαμε μόνο στο ζήτημα του γάλακτος. Αλλά ποιος μπορεί να διαφωνήσει, παραδείγματος χάρη, με το γεγονός ότι πρέπει το ψωμί να απολύεται ζυγισμένο και όχι κατά προσέγγιση. Καλά, δεν διαφώνησε κανείς αυτό. Ναι, αλλά άμα τα πάρει κανείς με τη σειρά, θα διαπιστώσει ότι το νομοσχέδιο ενσωματώνει παραπάνω από 300 παρεμβάσεις, οι οποίες ανοίγουν αγορές και βελτιώνουν το επίπεδο του ανταγωνισμού. Παρεμβάσεις οι οποίες τελικά θα είναι προς όφελος των καταναλωτών και θα οδηγήσουν με βεβαιότητα σε μείωση τιμών. Στο γάλα και στο φαρμακείο. Επικεντρωθήκαμε σε ορισμένα μόνο ζητήματα, διότι αυτά προκάλεσαν, αν θέλετε, την ευρύτερη αντίδραση. Αλλά η συνολική παρέμβαση αυτή, η οποία έγινε από την κυβέρνηση, είναι μια παρέμβαση που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε την Τρόικα για να την κάνουμε. Πείτε μου κάτι όμως. Και την κάναμε έστω και καθυστερημένα με αυτόν τον τρόπο. Όλο αυτό το μαλλιοτράβηγμα, το πολιτικό μαλλιοτράβηγμα τριών ωρών που ήταν από τις 4 μέχρι τις 7 χθες το απόγευμα. Αντικειμενικά, ας πούμε, λειτουργήσε υπέρ της εικόνας του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, διότι είναι λογικό όταν πηγαίνουμε σε εκλογές να ανεβαίνει η πόλωση, περιμένοντας και η κυβέρνηση να εισπράξει και η αξιωματική αντιπολίτευση να εισπράξει. Οι δύο πόλοι που πάνε να χτυπήσουν την εξουσία, αυτοί εισπράττουν από την πόλωση εκ των πραγμάτων και συρρυκνώνονται γύρω-γύρω. Αλλά δεν ξέρω αν λειτουργεί τώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι παραδοσιακοί κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν. Το ερώτημα όμως, κύριε Καμπουράκη, είναι ποιος προκάλεσε την πόλωση. Την προκάλεσε η κυβέρνηση? Δεν την προκάλεσε η κυβέρνηση. Εγώ γενικά είμαι κατά της πόλωσης. Και δεν νομίζω ότι κανείς βγαίνει κερδισμένος μέσα από συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται σε αυτόν τον βαθμό έντασης.
Νομίζω ότι χρέος της κυβέρνησης, η οποία έχει και τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της ατζέντα, είναι τελικά να μην παρακολουθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την απέλπιδα προσπάθεια την οποία θα κάνει μονίμως να ανεβάζει τους τόνους. Εμείς πρέπει να εστιαστούμε στην ουσία, στην πραγματικότητα. Κλείνει ένας κύκλος αυτή τη στιγμή μιας μνημονιακής εποχής για τη χώρα, την οποία την πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά η ελληνική κοινωνία. Πηγαίνουμε σε μια καινούρια περίοδο. Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου, η χθεσινή, είναι πολύ σημαντική ακριβώς γιατί σηματοδοτεί το κλείσιμο αυτού του κύκλου και εμείς πρέπει να κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω. Ξέρετε κάτι, εσείς είστε, πράγματι είστε εναντίον της πόλωσης. Αλλά εσείς, ας πούμε, όπως να χρησιμοποιήσω την ορολογία του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει ο Μητσοτάκης ένα μπαλτά, αμολάει ένα γκάπ, κόβει καμπόσους, τους πετάει στο. Αλλά είναι αντιπολιτικός, ήρεμος, χαλαρός. Κύριος Ευγενής. Και λέει μην οξύνετε τους τόνους. Ναι, μισό. Καταρχάς δεν παίρνουμε κανένα μπαλτά. Επειδή το λένε συνεχώς, σας το λέω. Δεν παίρνουμε κανένα μπαλτά. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε. Καλά, οι δεσμεύσεις δεν αποκλείεται να είναι μπαλτάς. Δεν είναι επιχείρημα. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτές οι δεσμεύσεις έχει μία εσωτερική λογική και μία μεθοδικότητα. Προέκυψε μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης. Προφανώς και είναι πολύ δύσκολο για ανθρώπους τελικά να χάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό να πω μια φράση μόνο. Συγγνώμη. Δηλαδή, πώς θα περιγράφετε αν όχι με μπαλτά αυτό που έγινε με τις καθαρίστρες ή αυτό που έγινε με τους σχολικούς φύλακες ή με τους όλους που απολύονται. Δεν μιλάμε τώρα για τους επίορκους μόνο. Να μιλήσουμε όμως και για τους επίορκους. Φυσικά θα μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για τους επίορκους. Να μιλήσουμε για τον μπαλτά τώρα σε ανθρώπους που χάσαν τη δουλειά τους. Θα μιλήσω και γι' αυτό. Αλλά να μιλήσουμε και για τις παράνομες μετατροπές συμβάσεων. Αγωνίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε, να το ακούσουν οι τηλεθεατές, κατά της διάταξης που φέραμε στο προηγούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ειδικής Μεταρρύθμισης, που μας επιτρέπει να επανελέγχουμε παράνομες μετατροπές συμβάσεων. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είχαν συμβάσει ορισμένου χρόνου, τις μετέτρεψαν παράνομα σε συμβάσει αορίστου χρόνου και εμείς θέλουμε να τους επανελέγξουμε. Έδωσε μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ κατά αυτής της διάταξης. Γιατί? Να μην χάσουν τη δουλειά τους. Αν μετέτρεψαν παράνομα τις συμβάσεις, με δικιά τους υπηρετιότητα, όχι, θα τη χάσουν. Βεβαίως θα τη χάσουν. Ναι. Βεβαίως θα τη χάσουν. Εξαπάτησαν το ελληνικό δημόσιο. Τι είναι ακριβώς αυτό. Εξαπάτησαν. Δεν τον έπαιρνες, ας πούμε, κάποιον για ένα εξάμηνο και την έκανε απαρανόμως. Εάν δεν πληρούνται οι όροι μετατροπής μιας σύμβασης, ή αν παράνομα μετετράψαν συμβάσεις, υπάρχει υπηρετιότητα και του εργαζόμενου. Βεβαίως και πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους. Είμαι κάθετο σε αυτό. Αλλά να έρθω και να απαντήσω και στο ερώτημα το οποίο θέσατε, κύριε Οικονομέα. Πράγματι, δεν είναι εύκολο να απολύεται οποιοδήποτε εργαζόμενος. Και γι' αυτό και υπάρχει μια πρόβλεψη στο πολυνομοσχέδιο. Δεν συζητήθηκε επαρκώς μέσα στον γενικότερο κοινοβουλευτικό χαμό. Εκ των πραγμάτων, πάντως, ο χρόνος δεν μπορεί. Να το πω αυτό όμως, γιατί έχει νομίζω την αξία του. Προβλέπουμε αποζημίωση για όσους απολύονται για πρώτη φορά από το δημόσιο. Το λέω αυτό γιατί. Διότι ήταν τόσο αδιανόητο να απολυθεί δημόσιος υπάλληλος, που για τους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου δεν υπήρχε πρόβλεψη αποζημίωσης. Προβλέπουμε λοιπόν και στον ΟΑΕΔ μετά, στο επίδομα. Βεβαίως. Προβλέπουμε και ένταξη στον ΟΑΕΔ. Προβλέπουμε δηλαδή ίσα δικαιώματα μέσα στην προβληματική κατάσταση που κάθε απόλυση συνεπάγεται και για τον εργαζόμενο του δημοσίου τομέα. Αυτούς με τους οποίους συνδεθήκαμε τώρα, που είναι στα ασφαλιστικά ταμεία, που τελειώνει το 8μηνό τους. Να το πούμε και αυτό. Ναι. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο κινητικότητας για τους πρώτους υπαλλήλους οι οποίοι μπήκαν στη διαθεσιμότητα τον Ιούλιο του 2013. Αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Αρκετοί επανατοποθετούνται, κάποιοι δεν επανατοποθετούνται και αποχωρούν και εντός των επόμενων 10 ημερών θα υπάρξουν νέες προκηρύξεις για το δεύτερο κύμα της διαθεσιμότητας, μέσα στους οποίους βρίσκονται και οι υπάλληλοι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου και αυτοί να μπορέσουν να διεκδικήσουν με βάση μια πολύ ξεκάθαρα διαμορφωμένη διαδικασία προσλήψεις. Καινούργιες θέσεις μέσα από την κινητικότητα. Α. Θέλω να πω και κάτι ακόμα το οποίο νομίζω ότι. Λέτε, το καινούργιο θέση μέσα από την κινητικότητα, τι είναι? Είναι καινούργιοι που θα βγουν στην κινητικότητα. Όχι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν κατάλαβα. Αυτοί είναι ήδη σε διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Και θα ενταχθούν κάποιοι σε καθεστώς κινητικότητας. Να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα. Ναι. Γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Εμείς είχαμε μία υποχρέωση ως χώρα να θέσουμε 25.000 υπαλλήλους σε καθεστώς διαθεσιμότητας μέχρι το Μάρτιο του 2014. Θα τον πετύχουμε αυτό το στόχο. Στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, αποκρούσαμε όλα τα επιχειρήματα να συνεχιστεί αυτός ο μηχανισμός διαθεσιμότητας, κινητικότητας και απολύσεων στο μέλλον. Ναι. Είπαμε λοιπόν πολύ ξεκάθαρα, θα υπάρχει κινητικότητα στο δημόσιο? Ναι,
αλλά κινητικότητα αποσυνδεδεμένη από απολύσεις. Να μπορώ εγώ να πάρω τον κύριο Καμπουράκη από μια θέση στην οποία πλεονάζει, να τον πάω σε μια άλλη θέση στην οποία έχω έλλειμμα. Εάν δεν θέλει, τότε μόνο να φύγει. Αλλά να μην υπάρχει σύνδεση μετακίνησης, διαθεσιμότητας με απολύσεις. Όταν ήρθε η Τρόικα στην πρώτη συζήτηση την οποία κάναμε, μας είπε 25.000 κάνατε το 2013. Θέλω άλλους 16.000 το 2014 και 8.000 απολύσεις. Και εμείς είπαμε όχι. Είπαμε όχι, διότι αυτός ο μηχανισμός. Είπατε όχι. Και πού συμφωνήσατε, σε τι νούμερο? Στο μηδέν. Στο μηδέν, στο μηδέν διαθεσιμότητα. Στο μηδέν διαθεσιμότητα. Ναι. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν θα κάνουμε απολύσεις. Δεν υπάρχει νούμερο απολύσεων στην επόμενη συμφωνία την οποία κάνουμε. Θα γίνουν απολύσεις και αυτό από πειθαρχικά. Αυτό μπορεί να είναι και ανισχυρικότητα, δεν υπάρχει νούμερο. Okay, μισό. Δηλαδή, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι πολλές. Καταρχάς, στο ζήτημα της διερεύνησης των πειθαρχικών υποθέσεων, προφανώς και θα κινηθούμε πολύ γρήγορα. Προφανώς και θα κινηθούμε πολύ γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, κανείς δεν στερεί το δικαίωμα στην κυβέρνηση να αξιολογήσει κάποια δομή, να κρίνει ενδεχομένως ότι κάποια δομή είναι περιττή και να προχωρήσει στην κατάργησή της. Βεβαίως και έχουμε. Αλλά συμφωνία δεν έχετε κάνει για άλλες απολύσεις? Δεν υπάρχει νούμερο, στόχο συγκεκριμένο. Καινούριο νούμερο, λέτε. Και στη συμφωνία αποτυπώνεται ρητά ότι από εδώ και στο εξής η κινητικότητα είναι κινητικότητα και οι απολύσεις είναι απολύσεις. Το λέω αυτό διότι η κινητικότητα είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για το δημόσιο. Το φοβούνται. Το οποίο φυσικό είναι, έτσι όπως είχε συνδεθεί με τις απολύσεις, οι δημόσιοι πάλι να το φοβούνται. Εσύ δεν το διαποσυνδέεται τώρα? Πλήρως. Πλήρως. Πόσες απολύσεις μένει ακόμα να γίνουν? Οι απολύσεις οι οποίες θα γίνουν με δεσμευτικό αριθμό είναι το σύνολο των 15.000 απολύσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν για τα έτη 13 και 14. Είχαμε ήδη 4.000 απολύσεις από το 2013. Θα προσθέσετε σε αυτήν την κατηγορία περί τους 3.000 ιατρούς του ΕΟΠΗ, οι οποίοι επέλεξαν τελικά να μην συνεχίσουν στο περάσατε, δημόσιο. Τους περάσατε ως απολυμένους? Βεβαίως, γιατί τους δόθηκε μια σκληρή επιλογή, δύσκολη επιλογή για αυτούς. Και φεύγουν από το δημόσιο. 4 λοιπόν και 3-7. Λοιπόν, άρα έχουμε 8.000 απολύσεις ακόμα. Από εκεί και πέρα αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των πειθαρχικά ελεγχόμενων. Θα προκύψουν και απολύσεις από την πρώτη φάση της διαθεσιμότητας. Θα πετύχουμε τελικά τον στόχο των 15.000 για τον οποίο έχουμε δεσμευθεί. 8.000 μένουν ακόμα. Ο στόχος αυτό, το νούμερο αυτό αλλάζει κάθε μέρα. Ναι, χοντρικά λέμε αυτή τη στιγμή. Εμείς αισθανόμαστε σίγουροι ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. Επαναλαμβάνω όμως ότι στα πλαίσια της αλλαγής της ατζέντα, την οποία εμείς ήδη μπορούμε να επιβάλλουμε πια στην Τρόικα, κάνουμε μία μετακίνηση από ποσοτικούς στόχους σε ποιοτικούς στόχους. Άρα αυτούς που θα βγάλετε τώρα, όπως έχω μάθει, που θα βγάλετε καμπόσεις σε κινητικότητα από τα ασφαλιστικά ταμεία ή από εδώ, θα είναι αποσυνδεδεμένοι από... Το τελευταίο κύμα της διαθεσιμότητος για να φτάσουμε στους 25.000, το οποίο ενσωματώνεται σε ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου, αφορούν λίγους εργαζόμενους σε ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι όμως όλοι μετακινούνται. Καταργείται ο ΟΠΑΔ, ένας οργανισμός χωρίς αντικείμενο. Ωραία. Μετακινείται όμως το προσωπικό του ΟΠΑΔ και η αρμοδιότητα στο ΙΚΑ. Ωραία. Μέσω κινητικότητας. Επομένως, από αυτές τις τελευταίες μετακινήσεις, τις τελευταίες παρεμβάσεις. Θα απολυθούν κάποιοι από αυτούς όμως? Από αυτούς όχι. Όχι. Από αυτούς όχι. Αυτό είναι εγγυημένο. Από αυτούς όχι, από τους εργαζόμενους. Απλώς ο μηχανισμός είναι ότι δεν μπορεί να τον πάρεις από εδώ, τον πας εκεί. Πρέπει να τον βάλεις σε κινητικότητα 15 μέρες και μετά να τον στείλεις. Από τους εργαζόμενους. Και σε αυτό το βαθμό, ναι, το εργαλείο της διαθεσιμότητας κινητικότητας ήταν χρήσιμο. Διότι οι αντιστάσεις, και τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά μέσα στη δημόσια διοίκηση, για οποιαδήποτε μετακίνηση είναι λογική, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Βρέθηκε ο ΑΕΔ με μηχανικούς από την κατάργηση του οργανισμού εργατικής κατοικίας. Να τους κάνει τι, τους μηχανικούς? Παίρνουμε λοιπόν πολλούς από αυτούς τους μηχανικούς και τους πάμε στην αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, όπου θα είναι πολύ πιο χρήσιμοι. Τι κάναμε με τους δημοτικούς αστυνομικούς? Δεχτήκαμε πάρα πολύ κριτική. Θυμάστε τις κουβέντες, θα φύγουν, θα απολυθούν. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Περίπλοκη διαδικασία. Οι πρώτοι όμως δημοτικοί αστυνομικοί εντός των επόμενων 10 ημερών θα πάνε στις φυλακές. Θα γίνουν φύλακες εξωτερική και εσωτερική στις φυλακές και γνωρίζετε τα προβλήματα που είχαμε. Πείτε μου εσείς, εάν πρέπει, θα απαντήσω και στους εκπαιδευτικούς, εάν πρέπει το ελληνικό δημόσιο από τη στιγμή που έχει προσωπικό που να κάνει αυτή τη δουλειά, να προσλάβει καινούριους φύλακες ή να αξιοποιήσει εκπαιδευμένους νέους ανθρώπους σε αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι από τη στιγμή που θα αποσυνδέσουμε την κινητικότητα από τις απολύσεις, θα πάμε σε έναν μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας στο δημόσιο, αποσυνδεμένο από τις απολύσεις, που θα μας